Καλώς ήρθατε στο Play-Doh Φαντασία, το παιχνίδι που τα παιδιά χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους για να φτιάξουν μοναδικές κατασκευές από πλαστοζυμαράκια Play-Doh. Το σημερινό θέμα είναι το πασχαλινό αυγό! Πασχαλινό αυγό! Ναι, τέλεια! Τι θα το σταλίσουμε? Είναι έτοιμε! Ναι! Είμαστε έτοιμε! Ναι! Τρία! Ένα! Πάμε! Έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας. Θα πάρω τι χρώμα, παιδιά, θέλετε να πάρετε? Θέλω να... Όχι, βασικά, πρέπει να βάλουμε, νομίζω, πασχαλινά χρώματα για να βγει ωραίο. Εγώ θα βάλω μοβ, μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Και το κίτρινο είναι πασχαλινό χρώμα, πιστεύω. Και το κόκκινο που τσουγκράμε τα αυγά. Όντως. Όλα. Θα το κάνω πολύχρωμο. Και τι θα έχει, πες μου πώς. Απλώς είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν μπορώ να σου τα πω. Σαν χιόνι είναι το άσπρο, πολύ ωραίο άσπρο. Ου, είναι σαν κάστρο, ναι. Τέλεια το έχεις κάνει. Όλα θα κάνω. Δέσποινα, εσύ πώς θα κάνεις το αυγό? Θα το κάνω έτσι πορτοκαλί και θα βάλουμε πάνω γράμματα, σχέδια, καρδούλες. Α, μπορούμε να βάλουμε και τέτοια σχέδια. Α, δώστε. Πόσα λεπτά έχουμε? Σας απομένουν 10 λεπτά. Λίγα, αλλά εντάξει. Το έκανα. Άμα είχαμε και πιο πολύ χρόνο θα γινόταν πιο ωραίο. Δεν γίνει. Μ' αρέσει. Τέλειο είναι. Αυτό το αυγό, Ελεονόρα, τρώγεται. Έχουμε ένα αυγό. Ήτανε αυγό Ντόναλτς. Δεν βιαζόμαστε γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Για να το κάνουμε πιο ωραίο. Οι σωστές γυναίκες δεν βιάζονται. Τουρουτουρου! Καλό Πάσχα, λέει. Έφτιαξα ένα πασχαλινό αυγό. Ήταν σοκολατένιο. Σοκολατένιο, σε εισαγωγικά. Και λέει καλό Πάσχα. Είναι ένα πασχαλινό αυγό που έχει μία τρύπα και βάζεις ό,τι θέλεις μέσα. Και μέσα μπορούσαμε να βάλουμε νερό αν είχαμε κλείσει την τρύπα. Γιατί μετά θα βρεχτεί και το νερό θα γίνει πολύ χρώμα. Εγώ θα φτιάξω ένα αυγό με αυγά. Ένα αυγό με αυγά. Κι εγώ αυγό με αυγά έχω κάνει. Πόσα λεπτά? Έχετε μόνο 5 λεπτά, γρήγορα! Έτοιμο είναι ωραίο αυγό. Έτοιμο. Αυγό με αυγά. Βρήκα τι θα κάνω, αν και πόσα λεπτά. Τι εγώ βρήκα. Θα σας το δείξω μετά. Έτοιμο! Θα κάνω ένα μεγάλο, ένα λίγο πιο μικρό και ένα μικρό υλικό. Αυγό μπάμπουσκα. Έφτιαξε ένα μεγάλο, ένα πιο μικρό και ένα γλυκούλικο, μικρούλικο. Εγώ το έχω τελειώσει, αλλά δεν σας το δείξω, δεν θα σας το δείχνω, γιατί είναι έκπληξη. Παράσου το βγάλω, έκπληξη. Τελείωσα. Το τέλειωσα. Το τέλειωσα. Εγώ έχω φτιάξει τρία. Εδώ πέρα είναι αυτό εδώ. Και εδώ πέρα είναι ο κρόκος και το σπράδι που έχουν σπάσει τα αυγά μάλλον. Και λέει καλό Πάσχα. Και είναι σοκολατένιο. Εγώ έχω φτιάξει εδώ που βλέπετε ένα αυγό και γύρω τελίτσες και ένα απασχαλινό ντόνατς. Έχω φτιάξει τρία αυγά. Το ένα είναι ρο, το άλλο είναι πράσινο, το άλλο είναι πορτοκαλί. Και έχει και σχέδιο και από πίσω. Σκέφτηκα να το πλάσω όπως το είχε κάνει η Σεμέλη. Και να βάλω από το δικά μου σχέδιο. Αυγό! Αυγό! Και τώρα ας υποδεχτούμε τους κριτές μας, την Ακαντού και τον Λυκούργο. Play-Doh Φαντασία,
και σήμερα και για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε, τι θα δούμε. Ακαντού, μου αρέσει πάρα πολύ όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τόσο πολλά πλέιντο. Και ανάμεσα στις δημιουργίες των παιδιών φυσικά. Το σημερινό θέμα τι ήτανε. Πασχαλινό αυγό. Α, έτσι εξηγείται. Γιατί εδώ βλέπω στο πρώτο μας τρία αυγά. Και το καθένα έχει διαφορετικά σχέδια, βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο τι έχει. Βουλίτσες. Το δεύτερο. Αριθμό. Και το τρίτο. Τρυπούλες. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιο ήταν το αγαπημένο της. Α, και έβαλε και τα τρία. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αχα. Για πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα πασχαλινό αυγό που θα έλεγα ότι θυμίζει ένα ντόνατ. Α, δίκιο έχεις. Ναι, έχει ένα τηγανιτό αυγό επάνω. Πολύ ωραία ιδέα. Μου άρεσε έτσι πολύ ο τρόπος που προσέγγισε το πασχαλινό αυγό, ε. Ναι, ναι. Για πάμε και στο τρίτο. Χαχα. Αυτό το αυγό είναι σαφώς επηρεασμένο από τη σοκολάτα. Α, είναι ένα πασχαλινό αυγό σοκολατένιο. Αχα. Μάλιστα. Και το έχει διακοσμήσει κιόλας εδώ. Βέβαια. Αφού γράφει πάνω, καλό Πάσχα. Και όχι μόνο, έχει κάνει και διάφορα πασχαλινά κόκκινα αυγά. Ακαντού. Πώς θα αποφασίσουμε. Δύσκολη απόφαση σήμερα. Έλα να το συζητήσουμε, Λυκούργο. Σύσκεψης. Έκλεισε. Έτοιμη. Νίκητης, λοιπόν, σήμερα, τα τρία πασχαλινά αυγά. Ναι, ναι, γιατί το κορίτσι μας πρόλαβε να φτιάξει στον ίδιο χρόνο τρία διαφορετικά αυγά. Συγχαρητήρια. Μπράβο στη Δέσποινα που κέρδισε σήμερα με όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία αυγά! Περισσότερες δημιουργίες στο επόμενο Play Doh Φαντασία!